δεν άκουσα πως είπατε ορίστε κύριε. Συγγνώμη, ποιος είστε? Ό,τι να, υπέροχο. Και βλέπω το φως στο μυαλό παραλίο. Νιώθω το κόσμο κάτω από τα πόδια μου σαν να χάνεται, σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Να πας, πήγαινε έτσι μια μέρα. Αυγούστο. Πήγαινε όποιο μήνα θες, θα ανοίγουμε. Θέλα το. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Το ξέρω πως μου κάνει απίστευτο κακό. Εγώ βγαίνω με ένα φως. Μόνο κακό. Ένας άνθρωπος που εκφράζεται, που τα δίνει όλα, δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει κάποιος, αν θα του δώσει καλό βαθμό ή όχι. Ο Κωνσταντς θέλει να εκφραστεί. Μπράβο. Ο Κωνσταντς έχει συνέχεια. Μόλις είδα τον Κωνσταντς φέτος, είπα ναι, ακόμα λειτουργεί το σύστημα όλο καλά. Είμαστε καλά! Όχι! Θέλουμε γιατρό! Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε άρρωστοι, φέρτε τώρα το γιατρό. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε άρρωστοι, φέρτε τώρα το γιατρό. Έλα! Παιδιά, αρχικά θέλω να καταλάβετε ότι μέσα μας όλοι υπάρχει ένα κομμάτι μας που λέμε γιατί να μην είμαι σαν τον Κωνσταντς, να βγω και να κάνω ό,τι θέλω. Πέρα από το κομμάτι που λες καλά τώρα ο φίλος, ας πούμε, γιατί αυτό το μαλλί, εγώ εκεί έμεινα μόνο, γιατί 18 διαφορετικά, είναι σαν να έκανε 10 κάτι για τη Μέρλιν Μονρό και πήρε μπούκλα και την έβαλε. Αλλά εκφράστηκε. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι πρέπει, βγάλτε το από μέσα. Ατρελαθούμε. Γεια σας. Είμαστε εδώ στην αγαπημένη μας στήλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρίχνουμε κατευθείαν το κόρδο. Αυτή σφύριξε νωρί. Αλλά δεν με προσέχει. Κρέμομαι από τα χίλια σου, αλλά επειδή κρέμομαι και από τα χίλια τη μαμά σου, που αυτό το τραγούδι το ζήτησε η μαμά σου. Κυρία Ρουβά. Θα αφιερώσουμε στην Κέρκυρα. Μαμά του είναι η Κέρκυρα. Ακούει η Φουρέιρα, μαμά του Ρουβά. Ποιο είναι το τσικάκι, ναι, δεν με βλέπει. Έτοιμη είμαι. Βάλε ψυχή και τώρα. Καμία μαγειρική. Να μαγειρέψουμε και λίγο. Ναι, δεν συγγνώμη, μοιάζει, αγάπη. Συγγνώμη. Θα χορεύσω την εκπομπή, ας πούμε, λίγο. Συγγνώμη, Απόστολε, συγγνώμη. Αν την αγάπη που σου έδωσα. Μα την πιλαλάνε και από πάνω. Είδες, είναι πιο στατικό αυτό. Να τραγουδάει και ο Απόστολος πρέπει. Μιλάει το καστιάκι περισσότερο από τον Απόστολο, παιδιά. Και η οικογένεια Ρουβά βάλετε αυτές τις μέρες, γενικά δηλαδή, δεν τους αφήνει ήσυχους. Εν πάση περιπτώσει, η Δαρά είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο, δεν την νοιάζει καθόλου η μαγειρική, sorry. Μπορεί το υποσυνείδητο να παίρνει συνταγή από στο λέμε μου, κατά τα άλλα δεν θέλει συνταγή. Θέλει να μπει στο Ρουβέικο. Αυτό καταλαβαίνω. Να μπει ωραία νύφη στην Κέρκυρα, να οι στάμνες και η μαμά του Ρουβά να ακούει Φουρέιρα. Αυτό είναι γάμος. Με το καλό. Σε ποιο βαλκανικό πόλεμο το θορυχτό Αβέροφ με καπετάνιο τον Παύλο Κουντουριώτη απελευθέρωσε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Ελληνοβουλγαρικό. Βέβαια. Πρώτο βαλκανικό. Δεν το έχετε με τη στρατιωτική ιστορία? Καθόλου. Όχι ιδιαίτερα, με την ιστορία γενικά δεν το έχω. Ναι, με τι ασχολείστε? Είμαι στρατιωτικός. Να τα. Να σας πω κάτι. Ωραία, εγώ και με το κομμάτι της ιστορίας πια
σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει, την πραγματική όχι την ψεύτικη. Μικρός. Θέλω να σας πω, μικρός, αλλά θα δούμε τώρα. Θέλω να πω ότι και όχι, εντάξει. Και το κοτάζει του πάθου. Εντάξει και με την ιστορία τώρα, ας πούμε, σε την ηλικία. Έγιναν στο παρελθόν. Καλά τα κάνανε, όλα επιτυχημένα. Μα τι καλά. Μα ξέρουμε την ιστορία και δεν στα χάλια που κάνουμε στο τώρα. Μήπως να μην την ξέραμε αν είναι. Μα τι. Άμα καταλαβαίναμε την ιστορία κανονικά, δεν θα κάναμε τα ίδια. Αλλά εδώ ο κύριος πολύ ωραία, δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν θέλω να σας προσβάλλω προς Θεού καθόλου. Με μέσον μπήκε. Δεν γίνεται να μην ξέρει. Ήτανε λίγο βασικό. Ήτανε πάνω σας. Μέχρι εκεί. Δεν είναι αλήθεια, αλλά ενώ μπορεί κάποιος, όχι εγώ, ούτε εδώ οι φίλοι μου, κάποιος να πει ρε φίλε, στρατιωτικός και δεν ξέρει τη μάχη, αλλά δεν πειράζει, έγινε παλιά. Δεν ήσουν απαρόν. Άμα δεν είσαι, δεν περνάει. Δήμαρχος Κηφισιάς μέχρι το 2014 ήταν ο Νίκος. Ο Κλόνης. Βέβαια. Μαγκαβατού, μαγκαβατού, πέρα ματού και μαγκαβατού. Τα τσιγκάνικα τα λόγια, ποτέ δεν τα ξεχνώ. Είμαστε μαζί δεμένοι, να φύγω δεν μπορώ. Να μου λείπεις, να σε ψάχνω, να σε νοσταλγώ, να σε νοσταλγώ, να σε νοσταλγώ. Μαγκαβατού, μαγκαβατού, θα με βιολί στο κλάμα σου. Μπράβο, μπράβο στο δήμαρχο. Μα σου λέει ο κόσμος, όλο κοκλώνει, ότι τα κάνει ολό κοκλώνεις. Μάλλον ήταν και δήμαρχος. Είναι πολύ κοντά. Ετοιμαστείτε, κατεβαίνει. Καλή επιτυχία, Νικόλα, θα σε ψηφίσω. Θα κάνω. Έχει πάρα πολύ καλή. Ακούγεται πρώτα από τα κύκμα. Όταν έρχομαι στο σπίτι, το πρώτο πρόσωπο που θέλω να δεις εσύ. Α, τέλειο. Είναι πολύ σπουδαίο που μου λες και θα το κρατήσω. Άι, πολιτή μου. Του πατάει και την πατούσα, τι να κάνει. Θα μου κλείσει τα μάτια. Αμέ. Δεν φοβάται. Θέλω να φιλήσω αυτά τα υπέροχα μάτια που μας κοιτάνε. Αυτό είναι αποχαιρετισμό στο νεκρό. Με τη διάθεση. Δεν φιλάνε μάτια. Αιωνία, δεν είναι σωστό. Μου άρεσαν οι κινήσεις της Έλενας, τα φιλιά στα μάτια. Ήταν τρυφερή μαζί μου. Ούτε αυτό το ξέρει. Και όλο αυτό το αισθάνθηκα. Προσπαθώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου και γιατί με τέτοιον άντρα να σου κάνει μασάζ δεν είναι και πολύ εύκολο. Μάλλον δεν σου άρεσε το μασάζ που σου έκανε. Τι παίζουνε, ρε φίλε. Σίγουρα. Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται. Εμένα γενικά μου αρέσει να υπηρετώ τον άντρα. Μπράβο. Μου θυμίζει τη μάνα μου. Γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, φυλαχτώ μου και σε φυλάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Μπράβο, μπράβο. Φαντάζομαι οι συνεργάτες μου, οι πρώην συνεργάτες μου όλοι αυτοί, ότι το βάλανε γιατί είναι πολύ μητρική αυτή η φροντίδα. Το μασάζ δεν έχει πολύ φροντίδα από τη μάνα. Όταν ήμασταν μωρά, πού να θυμάστε. Όταν ήμασταν μωρά, δεν κάνεις λίγο στο μωράκι ένα μασάζ για να ρευτεί, για να κάνει προύτ. Κάπως τα πατάς διάφορα, δεν ξέρει αυτό, το πατάς κάτι. Οπότε ήταν αυτό, δεν είχε καμία σχέση με την ηλικία. Και να, η κοπέλα τον θέλει το σουλτάνο της. Υπάρχουν αυτές, τους αρέσει να τον υπηρετούν με κάποιο τρόπο τον άντρα. Και αυτός της έκανε καθόλου, της πέταξε μόνο πλάτς, τίποτα. Την πάτησε. Πατήθηκε αυτή, ε. Πήγε τώρα σπίτι, αυτή σου λέει είμαι πατημένη από το γαμπρό. Μπράβο ρε, αυτό είναι, μπράβο. Κέρδισε. Νικήτρια. Πάμε στο τρίτο. Η μαμά του νιώθει σαν στο σπίτι της, στο δικό σας σπίτι. Μου και έχει τύχει, μου έχει τύχει. Λάβει, που να συμβίωνα στο παρελθόν και ήρθε η μαμά και άνοιγε τα ντουλάπια ένα-ένα και έλεγε «Γιατί κορίτσι μου έχεις δύο σαμπουάν, γιατί στην κατοχή είμαστε και αυτό τι είναι» και αυτό όλα τα ντουλάπια τα άνοιξε, του μπάνιου, της κουζίνας, όλα. Απάντησες ποτέ? Όχι, όχι, είχα μείνει μάρμαρο. Όπου παρεμβατικό. Άγαλμα. Ναι. Σε επηρέασε όμως αυτό. Στα έπιπλα, δεν τον είπες μαμάκια. Όχι. Δεν του είπες χωρίζουμε επειδή είσαι μαμάκιας. Όχι. Γιατί χωρίσατε τότε? Με παράτησε αυτός μετά από 5 χρόνια. Γιατί σε η αλήθεια με στην ψευδιά, στα γκρίζα όνειρά με ίσα αστέρια. Και μάνα κι αδελφή μου κι αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί σε η αλήθεια με στην ψευδιά, στα γκρίζα όνειρά με ίσα αστέρια. Και μάνα κι αδελφή μου κι αγάπη εσύ, τι
Παιδιά, τώρα αυτό λίγο ας το πάρουμε και απόφαση. Δεν πειράζει. Έτσι πάει τώρα εδώ πέρα η μάνα. Η κάθε χώρα έχει τη δική της μάνα. Εμείς έχουμε την πιο ιδιαίτερη. Σε εμάς η μάνα είναι ραμμένη, να ξέρετε. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να κάνει το παιδί όταν μεγαλώσει είναι να πάει να βγάλει με ένα ψαλιδάκι τα ράματα. Μην κοιτάτε, κόβε γιατρός το λόρο, δεν καταλαβαίνει. Πάει από αλλού ο λόρος, κολλάει. Γι' αυτό τρέχουνε και μετά τρέχει και η μάνα και είπε: Γιατί κορίτσι μου, αρχικά μπράβο, είπε γιατί κορίτσι μου. Τη μιλήσε ωραία. Κι άμα είχε περάσει κατοχή, η γυναίκα σου λέει: Φοβήθηκε, μην έχει πάλι πόλεμο. Σου λέει: Γιατί μαζεύει να τα λέει Γερμανού παιδιά, γιατί αποθηκεύει τρόφιμα, μήπως έρχεται ο πόλεμος. Η γυναίκα δεν ήξερε. Ήταν ωραίο που το είπε αυτό. Για αυτήν την εβδομάδα θα ψηφίσω τον κύριο Χρήστο. Τον κύριο Χρήστο. Δεν φεύγει καλέ, ξεχάστε το. Μετά την Παρασκευή είδα ότι ο άνθρωπος ήθελε να βοηθήσει μέσα στο σπίτι. Καλό παιδί αυτό. Και μου άρεσε αυτό που ήταν πρόθυμος. Βέβαια δεν είναι αυτό. Είδα να μπαίνουν άλλα άτομα στη θέση του και να κάνουν δουλειά. Και μετά αυτός να πίνει τα ένσημα. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου σήκα. Άμα είναι το αχ, Ευλαβία να ακούς. Αχ, Ευλαβία, η ασθένεια σου έγινε χρονία. Αχ, Ευλαβία, εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. Πολύ ωραίο, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνουν τώρα εκπαρεκδρομής. Παρά. Βάλτε με στο Big Brother, είμαι έτοιμος! Είναι ένα από τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν. Πας να πεις τον άλλον ότι δεν είπε καλά τα εύσημα, τα είπε ένσημα και λες εκπαιδεύει. Άρα βλάκα πήγαινε σπίτι σου τελική αράση. Τι ήρθες να μας πεις. Ή πήγαινε στο σπίτι του Big Brother, γιατί να μην πω μια εβδομάδα. Όχι, όχι. Προτιμώ να πάω στο Bachelor, θα τις κάνω λες τα. Και θα βγω εγώ νικητής, να ζήσω τη ζωή μου με τον Παναγιώτη. Γιατί όχι. Αλλάξτε τα λίγο. Αλλάξτε τα και λίγο. Λοιπόν, το θέμα σας το τελευταίο είναι ονόματα μεγιστάνων. Γιατί βρε ζέτα μου και δεν παρακολουθείς την εκπομπή σου, δεν τα βρίσκω. Δεχόμαστε και ξένους. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Άδωνης, Φουστάνος, δεν ξέρω. Τι να τα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έλα. Σου λέει μεγιστάνας, μάλλον αυτά που είναι σε Άννα ή Άνος. Λέει φουστάνος. Έτσι είναι και καλά έκανε η κοπέλα. Το Άδωνης τι ήτανε. Αυτό που φαντάζομαι. Είναι μεγιστάνας. Μεγιστάνας του βιβλίου, αλλά δεν ξέρω αν πήγαινε στην κατηγορία. Μπράβο, οι παίκτες δεν θα έρχονται, ζέτα. Βάλε, παιδί μου, πες τα πέντε βασικά χρώματα. Πες πέντε χρώματα, άστα βασικά. Δεν θα έχετε επέκταση, εγώ το λέω γιατί είσαι φίλη. Εντάξει, είναι δύσκολο. Ονομάζομαι Ματίνα Πάντζαλη. Η καταγωγή μου είναι από το Αλιβέρι της Εύβοιας. Ωραία, Αλιβέρι. Μένω στην Αθήνα όμως. Ωραία. Είναι πανέμορφη η Εύβοια. Μπράβο της. Γεμάτη υπέροχα. Δέντρα. Δέντρα, δάση. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Θάμνους. Ποιο πάρε, φίλε, έχεις πάει. Εγώ. Ναι. Εγώ στη Λίμνη. Έχεις πάει πάνω στο. Στη Λίμνη Εύβοιας. Βόρειο Εύβοια. Έχει κάτι υπέροχους καταράκτες. Να σου πω κάτι. Κάτσε. Πες μου. Πες μου κάτι. Ξεκινά από το Αλιβέρι. Εύβοιας, έτσι. Κεντρικά. Μήπως είσαι από εκεί. Από το Αλιβέρι είμαι. Είμαι 30 χρόνια. Έχετε κύτταρα. Από το Αλιβέρι. Κεντρικά. Αλλά στο βορρά έχει κάτι καταράκτες. Και επίσης πεταλεί κάτω νότια, τι ωραία. Η παραλία πετάλι, ναι. Πετάλι. Όχι πετάλι. Πετάλι, νομίζω. Από εκεί είναι η κοπέλα, Σάκη. Πεταλί. Η πεταλή είναι κάτι νησάκια στη νότια Εύβοια. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτό πόσο καλή τηλεόραση θεωρείται. Εντάξει, είναι στα σημάδια. Με τσεκάρεις κιόλα. Μα τρελαθούμε στο τέλος. Είμαστε πολύ κοντά στην τρέλα, το νιώθει κανείς. Το κινητό. Όχι. Και η σύζυγος πώς σας βρίσκει, άμα θέλει κάτι. Κάτι. Μπαίνω κοντά μου.
Δεν τα έχω καλά με τα κινητά γιατί είναι ροφιάνι. Έψαξα μια μέρα το κινητό του άντρα μου και βρήκα ένα μήνυμα που κάποια του έγραφε «Μου λείπεις». Βλέπεις λοιπόν ότι είναι ροφιάνο το κινητό. Μου λείπεις. Ναι, τι να κάνω, χωρίσω τώρα. Καθόλου, όχι, να μην χωρίσεις. Να πετάξεις το κινητό. Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Μπράβο στη Μαρίζα, πώς την έφαγε έτσι τη Μαρίζα. Το κινητό ο παλιός ξέρει. Γιατί έχουν ζήσει μια μεγάλη ζωή που δεν τους έβρισκε κανένας. Έβγαινες από... Κάποιοι από εμάς ζήσαμε κι εμείς κάποια χρόνια. Έφευγες, δεν ήξερε. Γιόνι. Λες, σε πήρα, δεν ήμουν σπίτι που ήσουν, όπου θέλω. Έλεγες τι ωραία, ούτε κάποιος σε φωτογραφίζει να ανέβεις στο Instagram να γίνεις ρεζίλ. Αυτά είναι τα χρόνια, γυρίστε πίσω! Αποφάσισα να ενισχύσω το σοβαρό μου προφίλ πλέον στην εκπομπή. Αλήθεια, το κάνεις αυτό τώρα. Τι το κάνεις. Πάρτε τα παιδιά σας από την οθόνη. Πάμε. Μπράβο. Μας βλέπουνε μικρά παιδιά. Θα δούμε. Σε βλέπει ο βαφτισιμιός σου! Περιμένω, δεν έχω συναντηθεί με τη συνήθεια, οπότε δεν ξέρω τι θα δούμε. Τι ντροπιαστικό μαγιό είναι αυτό! Τι έγινε αυτό! Πολύ χάλια! What you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μπράβο και στην Taylor, τη Swift. Συγγνώμη, ρωτάω τους πάνω. Όποιος το είδε, λάθος. Αλλά όποιος δεν πειράζει. Συγγνώμη, γιατί. Αυτό, μόνο αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί έγινα, τι ήτανε το, γιατί. Παιδιά, δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία για να με δει χωρίς παντελόνι. Σας έλειψε η Πάτρα? Πώς περάσατε, τώρα δεν ήσασταν. Πολύ ωραία, έβρεξε. Έβρεχε. Μπράβο, κακορίζικη, Αλκατρά. Για ποδαρικό πρωτοχρονιά είμαστε. Μπράβο, δεν πειράζει, ωραία. Ήταν ωραία, ε. Για ποδαρικό πρωτοχρονιά. Είναι για ποδαρικό, τους χρεώνουμε 50 ο καθένας το βήμα. Ωραίο πάει. Α, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι χωρίς λόγο, γιατί τώρα ο Παύλος είναι και σε μια ηλικία με την κλιμακτήριο. Και θα τον Γιάννη και... Σ' αγαπάμε. Happy day, happy day. Πάω σε break. Όχι, συγγνώμη, έτσι. Εντάξει, δεν είπα ότι πάω σπίτι. Υπάρχει μία υπόνοια, ότι... η άλλη. Πανελλαδικός, πανελλαδικός, ότι κάτι σου λείπει. Τι μου λείπει, μου λείπει... Ναι. Μου λείπουν πολλά πράγματα, όπως λείπουν σε όλους. Πανελλαδικός. Εγώ αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο, δεν αναφέρομαι γενικά. Νομίζω ότι το έχει τερματίσει, ε. Δεν μου λες, μάλλον έχεις τον Νικολίτη. Ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα, ελάτε. Δεν θα μου απαντήσει, βλέπεις τώρα. Θα απαντήσουμε που θέλεις. Το πας λάθος. Λοιπόν, δώσ' του λίγο χρόνο. Μου λείπει. Τη συμπαθώ, την εκτιμώ και την αγαπώ. Είναι πολύ καλή μου φίλη, όπως είσαι και εσύ, και ο Λευτέρης. Και το κενό που δημιουργήθηκε γέμισε πάρα πολύ γρήγορα. Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα. Πες μου πως υπάρχει ελπίδα ακόμα. Είναι η μοναξιά βαρύ φορτίο. Μόνο στη σηκώνω εγώ για δύο. Ωραία, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι το είπε για ευγένεια, παιδιά. Το είπε για... Μα έλα, του λείπει πάρα πολύ, είναι ολοφάνερο. Αρχικά έχει χασκύλα. Το θυμάστε πέρσι, μπουμπούκι. Τώρα έχει... Του λείπει. Πολύ καλή. Εμένα η κοπέλα, πώς λέγεται, καινούρια. Χριστιανά. Χριστιανά, Ιωάννα. Σκούρα, ξανθό. Α,
Sky τώρα, τέλος. Θα τη βλέπει από το Sky, μην έρθει και αυτή του χρόνου, Χριστιανά, 10 με 12 που έχω ένα κενό να το κλείσω. Να είναι καλά η κοπέλα, καλώς να ορίσει. Γιατί, ας έρθει όλη η Κρήτη, σε νοιάζει. Έγινε. Αυτή έχει γλεντάνε. Της άρεσε. Νάτι, να, δώσ' το, μην το λυπήσεις καθόλου. Έχει συνάντηση την πεθερά της και ο γάμος τελείωσε. Χόρεψες, δεν αντιλέγω. Ο γαμπρός την έκανε όμως. Πάνε όλα. Έφυγε ο γαμπρός. Λοιπόν, εγώ δουλεύω σε ένα καμπαρέ. Φέλε. Ναι. Και ήθελα να μου φέρει εκεί πέρα τη μαμά που να τη γνωρίσει. Στο καμπαρέ. Στο καμπαρέ. Στο καμπαρέ. Όχι, λέει. Πήγαινε γυρεύοντα. Θα σου φέρω να τη γνωρίσει. Στη δουλειά σου. Στο χώρο εργασία σου. Ωραία. Στο χώρο εργασία. Για να σε μάθει έτσι, για να σε ακούσει έτσι. Εντάξει, το άκουγα όλο, αλλά είναι. Το ακούω και σπίτι μου. Αυτοί είχαν θέμα πεθερά στο My Style. Και η κοπέλα δηλαδή σκέφτηκε ότι έτσι. Το καμπαρέ. Εντάξει, να σου πω, άμα είναι αυτή η δουλειά της όμως να πάει πεθερά να μείνει στον τόπο να προχωρήσουν σε άλλο μυστήριο στην εκκλησία. Μην τα κρύβετε, η κοπέλα είπε μήνυμα. Μην τα κρύβεις, γιατί σου λέω δεν τη το πει και έρθει μία μέρα ξαφνικά. Να φεύγουν λίγο οι προηγούμενοι για να έρθει μετά η κοπέλα από το καμπαρέ. Μπράβο στο κορίτσι. Πιθανότερα δεν ξέρω αν έχει. Εμείς θα κάνουμε τώρα κανονικά χρυσή. Έγινε, ευχαριστούμε τα ναρκωτικά του Sky. Πιάσανε, πιάσανε! Έτοιμοι! Ο παππούς μου πέθανε έτσι. Σε καυγά πάνω. Όχι. Είπε, κατεβαίνω, είχε ένα μαγαζί. Κατεβαίνω, λέει, στο υπόγειο, είπε στην πολίτρια, να δω κάτι εμπορεύματα. Κάθεσε στο καμνί και πέθανε. Αχ, έτσι πέθανε και ο μπαμπάς του μπαμπά μου. Παππού μου, δεν τον γνώρισα. Ξύπνησε το πρωί. Είχε κάνει και όλες τις εξετάσεις πριν μια εβδομάδα. Πήγε, κάθισε μαζί με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν μοντίστρα. Της λέει, καλημέρα, δεν νιώθω καλά. Του λέει, τι έχεις. Πέθανε. Ωραία θάνατη είναι αυτή. Ναι. Παιδιά, τώρα, μακάβριο ίσως τώρα για κουβέντα. Τι ώρα είναι, 4:03. Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω, μακάρι, τι ωραία. Εντάξει, θα μπορούσε να μην σηκωθεί ο άνθρωπος να πάει να πιάσει τη γιαγιά που κάνει την πονταρισιά, να έχει φύγει στο κρεβάτι, έκανε και 5 βήματα. Αλλά αυτό είναι και ευχαριστή ώρα, παπα, να σηκωθείς να φύγεις. Να πας να βρεις τους δικούς σου, να ησυχάσεις ψυχή σου. Κάθεσαι εδώ. Ωραία. Οι άλλοι που μένουν πίσω έχουν το ψυχολογικό, η αλήθεια είναι. Αλλά σκέψω αυτόν τι ώρα. Και κάνουμε μια κουβέντα για το πώς μπορεί να φύγει ο άνθρωπος πολύ πιο χαλαρά. Θα πούμε κάτι άλλο, έτσι. Αλλάζουμε, αλλάζουμε. Μπράβο, Αγγελική, μας άνοιξε την καρδιά. Στο κεφάλι σου είσαι κούκλα. Αυτού σου, μάτια μου, είσαι πολύ όμορφη. Μπράβο. Τώρα είσαι χάλια, βέβαια. Αλλά λέμε. Το ραντεβού στα τυφλά θα γίνει βράδυ σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάνο wine bar. Και θα βάλει αυτό. Σε πιάνο bar. Όχι, αγάπη μου. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ να ντύνομαι αποκαλυπτικά. Τι δεν σου αρέσει αποκαλυπτικό. Και αυτό τι είναι, κυρία μου. Όχι, 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 όχι. Έλεος. Δεν μπορεί αυτό. Έλεος. Νομίζω ότι είναι κομψό. Ούτε κομψό, αγάπη μου. Τα δάχτυλα έχω φύγει από κάτω. Κοίτα εκεί. Αυτή δεν φοβάται με τις διέξοδες μετά το γύρο. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ένιωσα σαν μοντέλο. Απαράδεκτη. Μαύρη, μαύρη, λαπλάκωση, μαύρη σαν καλιακούδα. Τι ήταν αυτό όλα που έβλεπα. Τα λέει. Αυτό είναι αγάπη μου να πας στη λαϊκή. Τώρα αυτό εδώ που τότε τελείωσες. Έχω τρεις μέρες που το στόμα μου στάζει φαρμάκι. Ωραία που ξέρει και αυτή τι είναι. Εντάξει, αφού το έχει καταλάβει, έχει άλλες μέρες ή αυτή η βάσια τελείωσε αυτή. Έγινε. Η συνεργάτης έτσι. Τελείωσε. Μας έφυγε η γλυκόστομη. Τι κρίμα. Ήδη μας λείπει στην αγάπη μας. Πας στο φασκομιλάκι το ελληνικό. Μπράβο, ως κυρίας από την Καλαμάτα. Ως κυρίας από την Καλαμάτα. Ποιο χιές, παιδί μου, εδώ. Α, έχω φασκόμηλο. Αποξηραμένο φασκόμηλο, παιδιά, καταστρέφεις. Στο φασκόμηλο θα πάω κι εγώ. Κάθε αρνητική ενέργεια, βρουσιλιά. Με αυτόν τον τρόπο θα σε καθαρίσω.
Τα ίδια κάνουν. Καθέστε την ενέργεια όλοι. Ποιος το έκανε πρώτο. Όταν θυμιατίζουμε και ό,τι καίμε στο σπίτι, ανοίγουμε τα παράθυρα να εκτονωθεί ενέργεια. Θα δούμε. Γιατί το έχω ξαναδεί. Τι καίες. Καλέ, βάλε Μέγκα. Καθαρίζει την ενέργεια. Και συνεχίζει το τραγούδι και λέει συγγνώμη αν σε πονάει. Συγγνώμη αν σε πονάει. Α, συγγνώμη αν σας πονάει κάποιους. Και ναι. Κάποιους τους πονάει. Ναι, βασικά έτσι, δεν θα το πείτε έτσι ακριβώς. Το μότο μας. Όμορφος κόσμος το πρωί, μια καλημέρα και να στείτε κι εις παρέα κάθε μέρα. Όμορφος κόσμος το πρωί και μένει χρώμα η ζωή με την αγάπη στον αέρα. Πού μας πήγες ρε. Πού μας πήγες. Αυτό δεν είχα και εγώ όταν ήμουν στο Μέγκα. Μέχρι ένα σημείο ήταν οκ, okay, ας πούμε. Γιατί το Φασκό μιλώντας καθαρίζει, κάνε, κάνε. Απλά μου το κάνει η άλλη εκπομπή, μην το κάνεις την επόμενη μέρα. Άφησε δύο εβδομάδες. Και αφού το έχει κάνει η άλλη εκπομπή και το έχουμε καταλάβει και εσύ μη λες συγγνώμη, κάπως δεν μου άρεσε το σύνολο. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά κατά τα άλλα, Μέγκα μου. Μπράβο στη Δανάη. Παναγιώτη μου, νομίζω με την Αντζελίνα έχεις κάνει δύο ραντεβού. Φτάνει. Ο χρόνος είναι χρήμα, είναι και πολύτιμος. Λοιπόν, να γνωριστούμε λίγο περισσότερα. Δώσε μου δύο λεπτά και εκεί καθόλου. Να παρακολουθείς. Ωραία, ξεκινάω το μέτρημα, Αντζελίνα μου. Ωραία, μετράω. 60, 59, τι ωραίο 30, ραντεβού. Μέσα, σε παρακαλώ. Ωραία, μετράω. Εκεί παραγωγή δεν υπάρχει, αυτές πάνε μόνες. Εγώ οφείλω να σου το πω. Τζελίνα, νομίζω τα δύο λεπτά σου πέρασαν. Όπω δεν μπορεί καθόλου κι άλλη. Ο άλλος τίποτα, μου κάνω. Δεν μπορώ άλλο να κρατήσω. Παναγιώτη, μπορείς να σφιώσεις λίγο τα πόδια σου. Σε παρακαλώ. Τι θέλει, τα πόδια του. Εγώ, Παναγιώτη. Πάμε. Νομίζω. Μαγδά, μπορείς να κάτσεις λίγο και σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο και μέτρα θόρυβα. Τώρα μας όλοι μόνο ένα θαύμα. Ωραία. Γι' αυτό να σε ρωτήσω το βλέπεις και εσύ. Έχεις κάνει, τι έχεις κάνει για να μπεις το επόμενο στο 2. Ρε παιδί μου, οκ. Okay. Όχι, καθόλου οκ. Okay. Ναι, μην λέμε τώρα. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά ας πούμε. Δεν μπορώ να του πω τη λέξη. Έχουμε πέσει όλοι σε κάποιο βαθμό ξεφτύλας κάποια στιγμή στη ζωή μας. Όχι εννοώ αυτό. Βλέπετε την εκπομπή την παλιά, μια χαρά. Αλλά θέλω να πω κάπως, όλοι ξεφτυλιζόμαστε και λίγο, μας αρέσει. Αλλά εδώ πια είναι λίγο υπερβολή, ρε φίλε. Δηλαδή και για τη μία την άλλη, την Αγγελίνα, τη δικιά μας, την Αγγελική, ίδιες είστε, ίδιες! Γιατί και η δικιά μας η Αγγελική, από την προηγούμενη αρχισυντάκτρια, έτσι με διεκδίκησε. Εγώ ήμουν ο μπάτσελορ. Με κέρδισε. Αλλά και οι άλλοι, πώς λέγεται, Βαρβάρα, πώς τη λέγανε. Μάγδα. Μάγδα, Βαρβάρα, πιο πολύ τσπάει. Και αυτή η Μάγδα, Βαρβάρα, τρία μέτρα εκεί πέρα με όλο αυτό εδώ πέρα που το έβαλε. Βγάλε αυτό, βάλ' τη μια, βάλ' το, να φύγουμε σπίτια μας. Ο άλλος καθόταν. Τίποτα, ωραίος, βαρετά. Παρακολουθώ απλά τη ζωή μέσα από κάπου. Και οι άλλοι που είναι και pocket size, σκαρφάλος έβαλε, τον τύλιξε, κατάλαβες. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για αυτό. Σήμερα έχουμε ένα πολύ εκλεκτό καλεσμένο, τον μπαμπά μου. Φεύγω. Δεν είναι τίποτα, θα κάνεις με τον μπαμπά. Σήμερα έχουμε εδώ πέρα τον αγαπημένο Νίκο Μουτσινά. Πού θα σε κλωτσίσω, κατάλαβες. Σε παρακαλώ. Όλοι έχουμε πέσει μια μικρή ξεφύλα. Όχι σαν αυτούς. Δύο λεπτάκια. Νικάκι με λέει. Αυτό. Αυτό θα το βάλεις. Γιατί θα μου βάλεις χαρτόνι. Ήταν νικητικό, δεν έβαλα το σημείο. Εντάξει, να σας πω, να σας ευχαριστούμε πολύ το Λάμπη. Ευχαριστούμε το Λάμπη, το Λιγκεράτο σήμερα, εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα. Εντάξει, παιδιά. Αυτή τη στιγμή, στη νεολαία, κοντά, με κάποιο τρόπο. Πολύ... Σρέκ πάντως δεν με έβαψε, να το λέμε αυτό. Δεν με έβαψε.
Να είναι καλά το παιδί, γερό να είναι, σαν τα ψηλά βουνά, μην ξαναπάμψει κανέναν. Cinderella goes wrong. Αυτό το παρακολουθεί. Πάρα πολύ ωραίο και εδώ το... Άντε σαν τέφ. Τι κρίμα, τόσα βραβεία, δεν πειράζει. Στέλνω αυτή την τηλεόραση στη Δανάη.